Τι, δεν σ' αρέσει? Όχι, σωστή, έπεσε. Αφού αρέσει εσένα, με απελησεύει. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Έχετε κάποιο πρόβλημα? Γιατί θα μας το λύσετε? Α, δεν αργήσαμε καλά. Μην την παρεξηγείτε, γυναίκα μου. Είναι λίγο εκνευρισμένη από το γάμο. Πριν λίγες ώρες με πατρεύτηκε. Να ζήσετε, να ζήσετε. Ευχαριστούμε πολύ για τη χαρά που μας δίνετε. Ξέρετε, η γυναίκα μου προτίμησε αυτό το ξενοδοχείο να πάμε, λέει, στην κόκκινη σουίτα. Πάμε να κάτσουμε, αγάπη μου. Τζανί! Μάλιστα, κύριε Βάγκελε. Σε παρακαλώ πολύ, τακτοποιήστε εδώ πέρα τα διαδικαστικά, εσύ. Μάλιστα, κύριε Βάγκελε. Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, Κροκάν γράφει εδώ. Μάλιστα, Ευάγγελος Κροκάν. Τι, ο γνωστός Κροκάν? Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί τέτοια χαρά? Ποιος είναι ο Κροκάν? Μην την παρεξηγείτε. Είναι ξανθιά, αλλά τα βάφη για να μας μπερδεύει. Δεν πειράζει. Κροκάν, παιδί μου, αντίκες Κροκάν ποτέ δεν χαλάν. Αντικέ, ναι. Και εσείς τι του είστε? Το σοφέρ του. Γιάννη! Παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ λίγο. Έλα λίγο, πουλάκι μου. Οδήγησε τον κύριο και την κυρία Κροκάν στο 601, ξέρεις, το κόκκινο δωμάτιο, και τον κύριο στο 603. Είναι κοντινά τα δωμάτια. Μεσοτυχία. Θα βογκάτε εσείς, θα ακούει το αφεντικό. Ναι, ξέρετε, με ενδιαφέρει η ασφαλεία του κυρίου. Της κυρίας, όχι. Δεν σας καταλαβαίνω. Ακολουθήστε με, παρακαλώ. Αχ, πώς το πάει όμως, Σιγά, μωρέ, το δύσκολο. Εδώ τον Ινίσερνη καράβι, στο ραμολί θα κολλήσει. Του σου, μωρέ, δεν τρέπεσαι, μωρέ, το στόμα σου πια. Μωρέ, ξέρεις ποιος είναι ο Κροκάν? Ξέρω, ο κερατάς του επεισοδίου. Άντε πάλι. Και πώς το κατάλαβες? Τε να χαθείς. Δεν μου λες, αγάπη μου, γιατί ήρθαν αυτοί εδώ? Για να περάσουν την πρώτη νύχτα του γάμου τους πριν φύγουν για ταξίδι του μέλη τους. Μα είσαι όμως τόσο προφανής. Δεν μου λες, Μίλτο. Το θεωρείς λογικό που ήρθαν εδώ, ενώ θα μπορούσαν να πάνε σε όποιο ξενοδοχείο γούσταραν? Θεωρείς λογικό που αυτή εδώ η συγκεκριμένη γκόμενα διάλεξε να περάσει εδώ την πρώτη νύχτα του γάμου της? Α, εγώ πάλι όχι. Α, ωραία είναι. Από εδώ, περάστε. Επ. Τι έγινε? Θα μπεις στην ηφική σούτα. Πώς να μπω, να αποσουλήσω? Αποσουλήσω, ωραία, τι είπες, μπράβο. Θα σε πάρω εγώ στα στιβαρά μου πράτσα. Α, άστο βρε, αγάπη μου, δεν πειράζει, μέση σου. Τα μέση μου, καημένη μου. Τι μέση, εγώ τώρα είμαι μαζί σου. Τα μέση ούτε άκρη καταλαβαίνω. Με έχει κάνει 20 χρόνια πιο νέο. Έλα, πάμε. Τρεμωρό μου, ας το αφήσουμε καλύτερα. Άστο, δεν πειράζει, φτάνει. Άστο. Το έχω. Το έχεις, το έχεις. Σιγά-σιγά, μη, σιγά-σιγά. Έλα. Όχι, χτύπησε το κουτσάκι. Ευάγγελο, μας βλέπουνε! Εμένα λέτε, μην δίνετε σημασία. Έχουν δει εμένα τα ματάκια μου εδώ μέσα. Φαίνεται, έχει δει αυτά τα μάτια. Τώρα θα σε πάω στα σίγουρα, θα σε πάω στα καλιά μου, θα σε πάω στα σίγουρα. Μωρό μου, δεν πειράζει, να περπατήσω καλύτερα τώρα που ακόμα μπορώ. Αποκλείται να σε αφήσει να περπατήσει. Είναι χρυσουζιά, πα στο κρεβάτι με τα πόδια. Ωραία, τι να κάνω, να συρθώ? Να συρθεί, τι ωραία που τα λέει. Κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς? Εγώ σε τι? Αγάπη μου, τι λες τον άνθρωπο? Όχι, δεν είναι ντροπή, έχει δει τα μάτια αυτού νου. Εγώ από τα πόδια εσύ. Από το σώμα σου, αγάπη. Νύφη είμαι, αγάπη μου, νύφη. Δεν είμαι τραυματία στα χαρακώματα. Τι ωραία που τα λέει, καλέ, δεν το πιστεύω. Χαρακώματα, τι ωραία. Αποκλείται να σε αφήσει να πα, θα σε πάω εγώ. Ωραία, να πάρω ένα ταξί τότε. Καλύτερα, πιο εύκολο θα είναι. Καλέ, θα σκάσω από τα γέλια. Έλα. Όχι. Εδώ τα χέρια της πίσω. Εδώ θα σου αποδείξω. Θα σου αποδείξω. Όχι, αυτό το άλλο. Μάλλον όχι, το άλλο θα σου αποδείξω. Παπούτσια είναι βαριά. Θεέ μου, σε ποιον να το πω και να με πιστέψεις? Σε ποιον? Έλα, από εκεί στο κρεβάτι, πού πάμε? Έλα, με το ένα, δύο, τρία, έτσι. Ένα, δύο, τρία.
Boing! Οχ! Να ζήσετε! Πάντα τέτοια! Έλα, Χρυσέ μου, σε παρακαλώ. Άντε. Πάντα τέτοια, λέω! Ναι. Το έχω, το έχω. Το έχω, έλα. Πάρε. Το ένα, το ένα. Ευχαριστώ. Καλή διαμονή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και άμα θέλετε να κατέβετε από το κρεβάτι και είναι γρουσουζιά να πάτε με τα πόδια, φωνάξτε με να σας πάω καλή κούτσα. Μπορείς να εξαφανιστείς. Εύκολο. Αγάπη μου. Έλα, αγάπη μου. Μπορώ να πάω πρώτο εγώ στο μπάνιο. Αλίμονο, μωρό μου, αλίμονο. Τι γίνεται εδώ, αρχίσαμε τα ξεπορτίσματα, μισή ώρα νύφη. Τι κάνεις εσύ εδώ? Εγώ δουλεύω, εσείς? Εγώ όχι, με σταμάτησε ο άντρας μου. Χρειάζεστε κάτι? Ναι, θέλω μια καμαριέρα να μου τακτοποιήσει λίγο τις βαλίτσες. Μπορείς να καλέσεις μία? Βεβαίως, χαρά μου. Πάω. Τι έχεις, μωρό μου? Δεν αντέχω άλλο, μωρό μου. Τα νεύρα μου. Υπομονή, βρε, μωρό μου. Το φάγαμε το γάιδαρο. Στην ώρα θα κολλήσουμε τώρα. Όχι, τον φάγαμε. Εγώ τον τρώω. Και δεν τον αντέχω κιόλας. Ηρέμησε, ρε, μωρό μου. Την ερεμήσω, μωρέ, την ερεμήσω. Ήθελα να με πάει και αγκαλιά στην ηθική παστάδα. Ο έτοιμο θάνατος. Το ξέρεις ότι είσαι πολύ όμορφη, τα τσαντίζεσαι. Πώς? Δεν άκουσες τι είπα? Πειράζει να το ξανακούσω. Μούτρο. Βρωμιάρι. Με ζήτησες? Τι κάνεις εκεί, καλέ? Λύνω τις απορίες μου. Γιατί μιλάμε ψιθυριστά? Γιατί είσαι ηλίθια, αγάπη μου. Εγώ? Άκου να σου πω, δεν θα μου σπάσεις τα νεύρα. Τράβα στο 601 που σε θέλουν, γρήγορα, γρήγορα. Δεν θα τα πάμε καλά εδώ μέσα. Ήσυχα, μωρή, ήσυχα. Πάντως το ξενοδοχείο μας ήρθε κουτί, ε? Αποκλείται να έχουν θηρίδα φύλαξη εδώ. Το ελπίζω. Πώς το βρήκες? Τίποτα, μωρέ. Μια φίλη μου ερχόταν εδώ με το δικό της. Φίλη, φίλη. Εντάξει, ένας παντρεμένος ήτανε. Παλιά τώρα αυτό. Πόσο παλιά? Την Αλίτα Ναθαναήλ, τη θυμάσαι? Όχι. Τόσο παλιά. Ήτανε ωραίος ο παντρεμένος. Ρε, που λέμε, τώρα δεν τα αφήνουμε αυτά να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν έχω πολύ χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι λίγο, ε. Δεν τα πάμε. Μόλις κοιμηθεί, του παίρνεις το περιδέρεο. Μου το φέρνεις. Έρχεται ο άνθρωπός μας. Το παίρνει και πετάει κατευθείαν για Μεξικό. Έχει βρει κάτι άκρηση εκεί να το σπρώξει. 5 εκατομμύρια ευρώ στη τσέπη μας. Ναι. Κι εγώ. Εσύ, κυρία. Σας πάω το πρωί στο αεροδρόμιο, σας κουνάω το μαντίλι και λίγο πριν την απογείωση λες ότι θες να πας στην τουαλέτα. Πιάνεις ένα αεροσυνοδό, συγγνώμη, πρέπει να κατέβω. Έχω αφήσει το μάτι της κουζίνας ανοιχτό και that's all. Ναι, γιατί εμένα μου ακούγεται πιο εύκολο από ότι είναι. Είναι όλα μετρημένα, ωραία, κουτό, μη φοβάσαι. Ωραία, άντε, βγαίνω από το αεροπλάνο, μετά. Η δικιά σου πτήση είναι στις 11 παρά 20. Στις 11.30 είναι η πτήση για Μεξικό. Βγαίνεις από το ένα αεροπλάνο, μπαίνεις στο άλλο. Τόσο απλό. Α, τόσο απλό. Φτάνουμε στο Μεξικό, τσεπώνουμε τα 5 εκατομμύρια ευρώ και μετά. Βούρια βουτιές στο Ακαπούλκο. Τζανί. Μωρό μου. Μου, Τζανί. Αγάπη μου. Φοβάμαι λίγο. Θες να τα παρατήσουμε, ε? Ωραία, άστο, άστο. Άστο. Χέστο το περιδέρω. Σήκω να φύγουμε τώρα. Τι, να πάμε πού? Οπουδήποτε. Θα ξαναπιάσω εγώ δουλειά στις Νταλίκες, θα ξαναπάσει εσύ σε κανένα μπαράκι κονσομασιών. Α, θα νοικιάσουμε και μια καρσονιερούλα και όλα καλά. Α, όλα καλά, ε. Ε, ναι. Άμα τρώμε κρέας μια φορά το δίμηνο, μια χαρά θα τα καταφέρω. Ελπίζω ο φίλος σου να είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης. Σου παραλογείς. Της εκκλησίας. Ναι, αυτός ο γελίος θέλει. Ναι. Μάλιστα, κύριε Ευάγγελε. Η κυρία Μπέτη, όχι, δεν την είδα, ήμουνα στο μπάνιο. Θέλετε να ψάξω? Καλά, θα τα πούμε κάτω σε λίγο. Γεια σας. Άντε, πάω κι εγώ δίπλα τώρα, γιατί αυτό σε λίγο θα με βάλει στη λίστα αναμονή της Νικολούλη. Τσα! Τσα! Το αφεντικό σας. Μιλήσω, κοριτσάκι μου. Με παρακολουθείς? Μάλιστα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Να παρακολουθώ τους πελάτες μας, μήπως χρειάζονται κάτι. Εσείς το βρήκατε? Ποιο? Αυτό που χρειάζεστε.
Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι, κοριτσάκι μου. Αν δεν θες να έχουμε ντράβαλα, μακριά από τα πόδια μου. Εντάξει. Μ' αρέσει το διάλογο που θα με απειλήσεις κιόλας, σουρλολό. Πού ήσουν, αγαπούλα μου? Έψαχνα να βρω μια αληφή, αλλά τίποτα. Αληφή, τι αληφή, τι κάνεις? Για το γοφό μου, μωρό μου. Δεν θυμάσαι που με χτύπησες κάτω στο χταπόδι? Πονάς ακόμα? Πονάει, τι να κάνεις. Θα σε βοηθήσω να πας στο κρεβάτι, ξαπλώσεις. Όχι, ας το, αγάπη μου, γιατί αν με βοηθήσεις θα βρεθώ στην εντατική. Εντατική? Εμένα με χρειάζεται κάτι άλλο? Όχι, δεσποινής μου. Μια στιγμή, δεσποινή, μια στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ό,τι χρειαστείτε εμένα να φωνάξετε. Και τι με λένε? Και τι? Ορίστε. Μη μου φέρεις ρέστα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, αγάπη μου, μπαίνω κι εγώ να κάνω ένα ντουζάκι. Ναι, να πας στο καλό. Και εγώ θα κατέβω κάτω, σε περιμένω, ε. Εντάξει, μωρό. Α, γιατί μου δίνεις και το περιδέρεο. Το περιδέρεο, γιατί? Να το δώσω, να μου το φυλάξουν. Ναι, να σου το δώσω, αγάπη μου, αλλά δεν νομίζω να έχουν εδώ δωμάτιο φύλαξης. Θα μην έχουν εδώ. Ναι, πελάτης. Προκάν. Παρακαλώ, έχετε εσείς δωμάτια φύλαξης για Team Alphi? Ευχαριστώ πολύ. Είδες πως τα έλεγα. Έχουν. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Όχι, σε αυτό το ετοιμόρο που έχουν δωμάτια φύλαξης. Μα νομίζω σου άρεσε. Μ' αρέσει, είπα εγώ πως δεν μ' αρέσει. Για ποια νύχτα καλό είναι. Αλλά έχουν και δωμάτιο φύλαξης. Εντύπωση μου κάνει. Έχουν και σεκιουριτά. Τι? Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Συγγνώμη. Α, έχουν και σεκιουριτά. Ναι. Στη βάλιζα την κόκκινη, δεν έχεις το περιδέρεο. Ναι, και δεν μου λες εσύ, αγάπη μου. Αυτό το σεκιουριτά το ξέρεις καλά, ε? Ξέρεις τι μέρος του λόγου είναι? Πώς το εμπιστεύεσαι ένα τέτοιο κοιμήλιο? Πώς εμπιστεύεσαι ένα τέτοιο κοιμήλιο σ' άγνωστα χέρια? Και αν το βουτήξει? Πού να το βουτήξει? Στον καφέ του. Καφέ του, καλό. Έλα. Φέτου. Το πάρει και φύγει, λέω. Πώς το πάρει να φύγει, καλέ? Είναι εύκολο να κλέψει ένα τέτοιο, μια τέτοια αντίκα? Πώς θα την πουλήσει? Α, δύσκολο, ε. Βέβαια. Άντε και το κλέψες. Θα πάρουμε την ασφάλεια 5 εκατομμύρια ευρώ. Αστείευεσαι. Γι' αυτό ηρέμησε, ήσυχασε. Ναι, αγάπη μου. Δίκιο έχεις. Ναι, βέβαια. Ωραία, λοιπόν, άντε να πάω να κάνω αυτό το μπανάκι που λέγαμε. Λοιπόν, θα σε περιμένω κάτω. Σε ποιο σε περιμένω? Ναι. Θα μην κλειστρήσει, έτσι. Αγάπη μου, έλα γρήγορα από εδώ, γρήγορα. Χαίρετε. Όλα καλά, κύριε Κροκάν? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, πολύ ευχαριστημένο είμαι. Μήπως θα μπορούσα κάπου να το φυλάξω αυτό εδώ πέρα? Α, ωραίο κουτί, ε. Ναι, εμένα με ενδιαφέρει το περιεχόμενο, ξέρετε. Α, συγγνώμη που θα γίνω αδιάκριτος, αλλά ξέρετε, έτσι για τους τύπους πρέπει να το δω. Χάσε, ευαίσθητο καλή. Ναι. Τι ρουφάτε, τι ρουφάτε. Α, καλά, αληθινό είναι αυτό. Κύριε ρεσεψιονίστ, γιατί να έκανα γαμήλιο δώρο στη γυναίκα μου από τους Κινέζους της Ουδάφινας? Τα λέτε όμως χαριτωμένα. Ναι. Να σας πω, δηλαδή και αυτές εδώ οι κοτρονίτσες είναι αληθινές. Κοτρονίτσες, αυτά είναι τα κόκκινα διαμάντια, τα μοναδικά κόκκινα διαμάντια που βρεθήκαν στη γη. Τα μοναδικά κόκκινα διαμάντια. Έχει ζαφύρια, είναι πανάκριβα, ξέρετε. Πάρα απλησίαστη τιμή. Και είναι τα διαμάντια του έρωτα. Ναι. Βέβαια. Αυτό το έκανε δώρο ο Τσάρος Νικόλας. Η μια Ρωμένη. Α, το τζάρο. Όχι. Η μια Ρωμένη, μια πριγκίπισσα. Την πριγκίπισσα τη Μούροβα. Την ξέρετε ασφαλώς. Μούροβα. Το μικρό της? Κατερίνη. Δεν μου λέει κάτι. Θες τη φεύγει, ε. Και αυτή την ερωτεύτηκε και ο Ξοχός. Η Μούροβα. Αλλά αυτή η Μούροβα δεν ανταποκρίθηκε στον ερωτή του Ξοχό. Και ο Ξοχός από τον καημό του έκλαιγε, όχι με δάκρυα μόνο, αλλά και με αίμα τα δάκρυά του ήταν. Και έγινε αυτά τα διαμάντια. Τι μου λέτε, διαμάντια, τι ιστορίες όμως. Ναι, είναι σαπουνόπερα σκέτη δηλαδή. Έχετε δίκιο. Μισό λεπτό να φωνάξω το security μας. Τα κουλί! Έλα! Έλα λίγο, πουλάκι μου, έλα. Έλα, σε πέφτει να πέφτει. Ναι, είναι λίγο το καλό σεκιουριτάζ, αλλά σε αυτά είναι λίγο. Ναι. Έλα, παιδί μου, λίγο τα ζώα μαργά. Έλα. Ορίστε. Λοιπόν, τα κούλι να σου στήσω από εδώ τον κύριο Κροκάν, εξαίρετο πελάτη του ξενοδοχείου μας και αντικέρ, ο γνωστό αντικέρ, με τα πλοία. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Χαίρομαι πολύ, κύριε μου. Χάρηκα. Εγώ, πολύ, πολύ χάρηκα. Μπορεί, σε παρακαλώ, να τον οδηγήσει στο δωμάτιο φύλαξη?
Έλα βρε αγάπη μου, ηρέμησε να δούμε τι θα κάνουμε. Να ηρεμήσω, τι να ηρεμήσω. Παιδί μου, το καταλαβαίνεις ότι εγώ θα πρέπει να περάσω τώρα την υπόλοιπη ζωή μου σαν κυρία Κροκάν. Άκουμε, άκουμε, υπάρχει λύση. Εγώ στην καρσονιερούλα δεν μένω, ξέχνα το. Ποια καρσονιερούλα, μωρέ. Λοιπόν, θα του ζητήσεις το περιδέρο να το φορέσεις απόψε. Και μόλις το βγάλεις θα του το δώσεις στη ρεσεψιόν μπροστά σε όλους. Για να το φυλάξουμε, προσέξτε, μπροστά σε όλους. Για να έχουμε μάρτυρες. Ωραία, ωραία, και μετά. Όταν κοιμηθεί, του βουτάς το κλειδί. Και λίγο πριν τις 3 τη νύχτα, πετάγεσαι απάνω με πόνο στο στομάχι. Φρυτηρίαση. Ακριβώς. Και τον στέλνει στη ρεσεψιόν να βρει γιατρό. Αυτό σίγουρα θα με πάρει τηλέφωνο. Ούτε για κατούριμα δεν πάει μόνος του. Ωραία, ωραία, και μετά, και μετά. Κατεβαίνω εγώ και κάνω την πρισπασμό. Ότι και καλά, τι ξενοδοχείο είναι αυτό. Θα σας φέρω τον Ευαγγελάτο και τέτοια. Α, και τον Κόγια να πεις, το κάνει πιο σοβαρό. Εντάξει, και ζητάμε να δούμε την κουζίνα. Ναι. Το κολλιά πώς θα πάρουμε, δεν έχω καταλάβει. Την ώρα που θα είμαστε όλοι στην κουζίνα, κατεβαίνεις εσύ και κλέβεις το κολλιά. Ο γιατρός που θα έρθει θα είναι ο άνθρωπός μας. Το δίνουμε και το γάτο το ζημιά. Ναι. Και αν με δει κανείς. Καταρχήν δεν θα σε γνωρίσει γιατί θα φοράς κουκούλα. Τι θα φοράω? Κουκούλα, παιδί μου. Κουκούλα. Τι θες να φορέσεις, κανένα φωτορυθμικό για να κάνεις εντύπωση? Ναι, αλλά αν με πιάσει ο κυριτάς. Δεν θα σε πιάσει γιατί θα κρατάς αυτό. Τι είναι αυτό? Ξυριστική μηχανή. Τι να είναι, ρε, αγάπη μου, όπλο. Τσανί. Κυκλοφορείς. Αφού κυκλοφορώ. Περάστε, από εδώ είμαστε. Ορίστε. Θα το βάλουμε εδώ μέσα. Μην ανησυχείτε καθόλου, απλά έχει καιρό να περάσει καθαρίστρια. Δεν ανησυχώ εγώ καθόλου. Θα το βάλουμε δίπλα. Μισό να κάνω λίγο χώρο. Βλέπω, δεν το χρησιμοποιείτε συχνά. Γιατί το λέτε αυτό? Εγώ την νυχτερινή μου βάρδια εδώ τη βγάζω. Όχι, λέω, σαν χώρο φύλαξης εννοώ. Α, σαν τέτοιο. Μπα. Πού και πού και κάθε δεύτερο Σάββατο. Δεύτερο Σάββατο. Το κλειδάκι σας, ναι. Ορίστε. Σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να το προσέξετε πολύ αυτό το πράγμα, γιατί η γυναίκα μου είναι πολύ δεμένη με αυτό το μεταγιόν. Ορίστε και για εσάς αυτά τα 100 ευρώ, εντάξει. Να μείνω ήσυχος, είναι. Σαν νεκροταφείο. Όλα εντάξει. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Πού μπορώ να παραγγείλω για δείπνο? Α, Γιάννη, κανόνισε. Τραπεζαρία ή πισίνα? Πισίνα, πισίνα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνό σας? Βεβαίως. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μου φαίνεται πολύ επικίνδυνο. Σκέφτεσαι εσύ τίποτε άλλο? Τι να σκεφτώ εγώ, αγάπη μου. Εγώ ξανθιά είμαι. Άλλος είναι ο ρόλος μου. Τότε ή αυτό η γκαρσονιερούλα, διάλεξε. Αχ, πώς το διάλεξε. Ναι. Λατρεία μου, έχω παραγγείλει δίπλο στην πισίνα. Θα κατέβεις? Ναι, αγάπη μου, σε λίγο, σε λίγο. Α, δεν μου λες, μήπως είδες καθόλου τον Τζανί? Ευάγγελε, να σου πω κάτι. Εμένα δεν θα με ανακατεύεις με το υπηρετικό προσωπικό, εντάξει? Καλά, γλύκα μου, καλά, μην ταράζεσαι μόνο. Ναι, Ευάγγελε, να σου πω κάτι, αγάπη μου γλυκιά. Πες σε παρακαλώ να μου ανεβάσουν το περιδέρεο. Θέλω να το φορέσω για το δείπνο. Μα το ξενοδοχείο είναι άδειο. Ποιος θα σε δει, λατρεία μου? Ποιος σου είπε ότι θέλω να με δουν, αγάπη μου? Για καμιά ψωνάρα με πέρασες? Απλώς θέλω να αισθάνομαι επάνω μου κάτι δικό σου. Βεβαίως, θα σας στείλω, το έχω, το έχω. Θα σας στείλω, αγάπη μου. Γεια σας, θα σας στείλω, ναι. Δεν μου λες. Αυτό που είπες για το υπηρετικό προσωπικό για μένα ήτανε? Ναι, γιατί σε θίξαμε? Εντελώς. Και θέλω εκδίκηση. Αχ, τρέπομαι. Τι να κάνω για να με συγχωρέσεις? Θα το δεις σου. Συγχωρείτε, μήπως θα είχα την ευγενή καλοσύνη αυτό να το πάτε στη γυναίκα μου στο δωμάτιο 601. Ευχαρίστως. Γιάννη! Γιάννη! Δώστε το σε μένα, θα το πάω εγώ πάνω πήγαινα. Αχ, Δεσποινή, είστε πολύ ευγενική, είστε πάρα πολύ καλή, ευχαριστώ. Και εσείς είστε πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Κρίμα, κρίμα. Κρίμα που είμαι καλός, συγγνώμη. Τίποτα. Αφήστε το τίποτα. Τι έπαθε? Τίποτα, μην ανησυχείτε. Κάνει πρόβες για το εγκεφαλικό. Τι βλέπω? Ναι. Όπα. Παρακαλώ. Όπα, είπα, λέω, πώς και από τα μέρη μας. Δεν σας καταλαβαίνω. Μπράβο σας πάντως. Σαν δικό σας άνθρωπο την έχετε και την κυρία. Ναι, αυτή είναι δουλειά μου, Δεσποινή. Η δικιά σας ποια είναι? Αχ, είδατε, με όλη αυτή την ευχάριστη κουβέντα ξεχάστηκα. Εγώ θα μπω εδώ.
Εσείς θα ξαναμπείτε ή τελειώσατε? Τελείωσα. Φαίνεται στο μάτι σας. Σαν τα χιόνια. Τι θες? Ο σύζυγός σας με έστειλε να σας φέρω αυτό. Ωραία, ας το εκεί και δύνατο. Α, καλέ! Να μην σας τρώσω μια στιγμούλα το κρεβάτι. Ξαπλώσατε, βλέπω, κοιμηθήκατε. Ό,τι θέλαμε κάναμε. Ναι, αλλά ανήσυχο ύπνο κάνατε. Μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς σχόλια. Καλέ, εγώ για σας το λέω. Για να έχετε υψηλή απόδοση την πρώτη νύχτα του γάμου σας. Λοιπόν, για έλα βοήθαμε με αυτό εδώ. Συγγνώμη. Με προσοχή, ε. Ναι, ναι, το προσέχω πάρα πολύ καλά. Συγγνώμη. Το αυτό εδώ. Αληθινό είναι? Είμαι αλλεργική στα ψεύτικα. Πιάνει αυτό στους άντρες? Αν είναι, να το λέω κι εγώ. Τι να το λες, γλυκιά μου? Ποιος θα σ' ακούσει? Σωστά, δίκιο έχετε. Δεν μου λες, το δωμάτιο φύλαξης είναι ασφαλές? Το ποιο? Το δωμάτιο φύλαξης, παιδί μου. Αυτό που εκεί πέρα ο καθένας βάζει, τέλος πάντων, ό,τι πολυτιμότερο έχει. Συνήθως οι πελάτες μας έχουν χάσει ό,τι πολυτιμότερο έχουν πολύ πριν καταλήξουν εδώ. Καλά. Ναι. Εγώ κατεβαίνω τώρα. Στο καλό. Αγάπη μου, περιμένες πολύ? Όχι, αγάπη μου. Κάθισε. Κάθισε. Σαν μπορώ να περιμένω όλη μου τη ζωή, ε? Να ζητήσω παραγγελία, κύριε Βάγκελ. Ναι, ναι, βέβαια. Παρακαλώ, σας ακούω. Α, ο Βαστάζος. Μάλιστα, στη διάθεσή σας. Αν χρειαστείτε τουαλέτα, εδώ είμαι εγώ. Έλα, 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 αηδίες. Έλα, 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 αηδίες. Μάλιστα, τι θα πάρουμε, παρακαλώ? Σαλαμάκι έχετε? Μισό λεπτό να ρωτήσω την Κατίνα. Είναι εδώ η Κατίνα. Κατίνα! Σαλαμάκι! Εσύ, τι είναι με το κάθε τσουλάκι εδώ μέσα? Τι έπαθες πάλι εσύ? Άσε με, γιατί τα έχω πάρει στην κράνα. Τι πρωτότυπο. Που αν δεν βρισκόταν αυτό το συμπαθητικό ανθρωπάκι να σε παντρευτεί, αβασάνιστα στο χώρο σας θα δούλευες, μωρή. Α, κατάλαβα, με την κυρία Κροκάν τα έχεις. Ήθελα να ξέρω τι σου βρήκε. Αν φωνάξεις λίγο περισσότερο, θα σου απαντήσει ο ίδιος. Ναι. Μιλτό, πες ρε, εσύ σε κάνω να μου φέρει ένα φραπέ. Τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται εδώ, ρε Μιλτό? Πού είσαι εσύ εξαφανισμένος? Στο δωμάτιο φύλαξης. Θα φυλάει όλη νύχτα, παιδί μου, το κολλιέ που ανέβασα στην κυρία Κροκάν. Είναι μια πανάκριβη αντίκα. Όταν λες πανάκριβη? Γύρω στα 5 εκατομμύρια. Πόσα? Ευρώ. Τι? Παιδί μου, δεν μπορούμε να δυσαρεστήσουμε ένα τέτοιο καλό πελάτη. Τι λες, βρε, και αν χαθεί, τι θα κάνουμε? Σόπα, μωρέ, πώς θα χαθεί, μωρέ. Τι δω, σόπα, μωρέ, θα χαθεί. Βρε, αν το κλέψουνε, βρε. Τι λέει, ρε, το άτομο, αφού το φυλάω εγώ. Στα λόγια μου έρχεσαι. Μπράβο. Έλα, με το ένα. Με το δύο. Εκεί, παιδί μου, πιο εκεί. Μην γίνουμε και χάλια. Γίναμε χάλια. Ωραία, να ζήσετε. Να μην ξεχάσουμε και το φιλοτόνημα, έτσι. Να ζήσουμε, αγάπη μου, καλούς από κόλους. Μπράβο. Παιδιά, το κλεντάμε, το κλεντάμε. Γεια μας. Καθίστε και εσείς να πιείτε μια σαμπάνια, να μας ευχηθείτε καλούς απογόνους, ε! Αχ, όχι, ευχαριστώ. Εξάλλου το προσωπικό δεν κάνει να τα πίνει με τους πελάτες. Και εσείς, έλα, τζους, τις δουλειές σας, χόλας ο γάμος! Γιατί? Γιατί έκλασε νύφη, γι' αυτό. Αϊσυχτήρι! Χρειάζεστε κάτι άλλο? Ναι, καλύτερους τρόπους. Αλλά μου φαίνεται δεν πρέπει να ζητάω το αδύνατον. Δεν μίλησα σε εσάς, τον κύριο μίλησα. Εσείς τι να με χρειάζεστε? Όπως όλοι βλέπουμε, είσαστε πλήρεις. Έλα κάτι, τι στις λείπει? Τι, τσίπα? Τίποτε. Τίποτα, τίποτα. Αν μας επιτρέπετε, θέλω να πω, έτσι να είναι πιο ευχάριστη βραδιά, λίγη μουσικούλα θέλουμε. Έχουμε καμία προτίμηση? Τσιμπετούλας μου. Της αρέσει ο Φρανκ Σινάτρα. Ευτυχώς έχει πεθάνει χρόνια ο Χριστιανός. Τι, κάτι είπατε πάλι? Όλα τα πιάνει τα αυτάκι σας. Σας παρακαλώ, δεσποινής μου. Ωραία, λοιπόν, πάω να δω αν έχει Φράγκη. Αν δεν έχει, να σας βάλω κλαρίνα που έχει σίγουρα. Μα τι ανάγωγη. Έλατε, έλατε. Έχεις καθόλου Σινάτρα? Μόνο το Strangers in the Night. Βάλτο, θέλουνε Σινάτρα. Και άμα τελειώσει? Ξαναβάλτο από την αρχή. Strangers in the night.
exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Τι ωραίο ζευγάρι που είναι. Είσαι τόσο ή μπορείς και περισσότερο? Τι τόσο? Ηλίθεια. Καλά δεν βλέπεις ότι αυτή τον πήρε για τα λεφτά του? Και ότι τα φοράει με τον άλλον το μουλοχτό της, το Φεράτζα. Σιγά μωρέ, και πού το κατάλαβες εσύ αυτό δηλαδή? Κάτι πήρε τα αυτή μου πίσω από την πόρτα. Και άσε που τους είδα δύο φορές. Μία έβγαινε αυτή από το δωμάτιό του και μία αυτός. Και ήτανε και το κρεβάτι της ξέστρωτο. Αποκλείεται δηλαδή να ξάπλωσε η γυναίκα? Ναι μωρέ καημένη, ξάπλωσε και επειδή κρύωνε σκεπάστηκε με το σοφέρ. Μωρέ, δεν μου το βγάζετε εμένα από το μυαλό. Κάτι ετοιμάζουν αυτοί οι δύο. Κουράστηκα. Απανκαθίζουμε. Όχι αγάπη μου, εγώ θέλω να χορέψω κι άλλο. Μα εγώ είμαι πάνω στη χόνιψη. Και το φιλέτο που κουφάει θα μου καθίσει εδώ πέρα. Θέλεις να χορέψεις με τον Τζανί? Αφού σου είπα, δεν θέλω σχέση με το υπηρετικό προσωπικό. Με καρδούλα μου, μην μιλάς έτσι, δεν είναι ευγενικό. Ύστερα πότε ξέρεις, ο Τζανίς είναι για μένα κάτι πολύ σημαντικό. Έστω, για το χατήρι σου μόνο. Τζανί! Έλα βρε παστίση μου. Είναι ανάγκη τώρα αυτό? Έλα βρε, κάντο για μένα. Τέλος πάντων, μόνο για το χατήρι σας. Είσαι μεγάλη καρδιά τελικά. Όλο χάρες κάνεις. Τώρα θα σου έλεγα, αλλά σέβομαι τη μέρα. Βρεσίχτη. Μήπως θέλετε κάτι άλλο? Καθίστε, δες πίσω, ευχαριστώ. Δεν μου λέτε, κύριε Ευάγγελε, το κάνετε συχνά αυτό? Το ποιο? Το να δίνετε τη θέση σας στο σοφέρ. Μα ο Τζανής είναι το δεξί μου χέρι. Είστε σίγουρος ότι είναι μόνο το χέρι? Δεν σας αντιλαμβάνομαι. Όχι, θέλω να πω, ο Τζανής, ναι, μένει μαζί σας? Φυσικά, καλέ. Α, ναι. Φυσικά, μα ο Τζανής είναι χρόνια ο άνθρωπός μου. Άρα τώρα είναι και ο άνθρωπος της κυρίας? Δυστυχώς όχι. Μα δυστυχώς της Μπέθης της έχει κάτσει στραβά και ανάποδα ο Τζανής. Μωρέ, με πολλούς τρόπους της έχει κάτσει. Πώς με πατάει? Όχι, θέλω να πω ότι αν δεν μου το λέγατε εσείς, εγώ βλέπω δύο ανθρώπους που συμπαθιούνται πάρα πολύ. Μαγάρι, μαγάρι. Μην το λέτε, μην το λέτε. Πώς με είπατε? Αχ, έχω μια κούραση. Δεν σε βλέπω. Ξέρω, εγώ αγαπητοί μου, πάμε πάνω να ξαπλώσουμε τώρα. Άλλωστε, θα βρέχουμε και ταξίδι. Για πούμε το καλό. Τίποτα, σπουδαιό. Πάμε κάνε δίκη. 10 μέρες για το έθιμο. Μάλιστα. Και οι τρεις. Όχι, όχι. Ο Τζανής θα μείνει στο πόδι μου. Αχ, αυτός ο Τζανής. Μια στο πόδι σας, μια στο χέρι σας. Χίλια κομμάτια τον κάνατε πια. Τι ώρα πετάτε? 11 παρα 20, παρακαλώ. Σημειώστε 7.30 να μας ξυπνήσετε. 7.30 ήταν. Βεβαίως. Ντάμιση, ωραία το σημείωσα. 7:30. Α, μωρό μου, να φυλάξουμε και το κολλιέ. Με βοηθάς λίγο? Βεβαίως, αγάπη μου, στέφεσαι. Αχ, πονηρούλη μου. Το έχω, το έχω. Και πήγαινε πάνω να ξεπλώσει, το έχουμε κι εγώ έτσι. Να φυλάξω το κολλιέ. Μην αργήσεις. Όχι, αγάπη μου, εδώ αμέσως, μην στεναχωριέσαι. Τζανί! Μάλιστα, κύριε Ευάγγελε. Σε παρακαλώ πολύ, πήγαινε πάνω να μου κατεβάσει τη θήκη. Μάλιστα, κύριε Ευάγγελε. Τώρα τα θέλει ο κόλος του. Βρε, Μάρο μου, δεν πας να δεις που είναι ο Τάκης? Άντε, μανούλα μου. Να πάω, πού είναι? Πού να είναι το χάμστερ στην κουζίνα, τρώει. Όχι, γελάτε και το σεκιουριτά. Αφήστε τον άνθρωπο να φάει με την ησυχία του, καλέ. Άλλωστε θα μου κατεβάσει τη θήκη ο Τζανής. Έχω και το κλειδάκι. Εγώ θα πω μέσα με την ψυχή μου τι είναι δύσκολο να το φυλάξω. Ορίστε, κύριε Ευάγγελε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδί μου. Δεν σε ευχαριστώ άλλο. Μπορεί να πηγαίνεις. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα, καληνύχτα. Εγώ πάω μέσα στο δωμάτιο φύλαξης να το βάλω. Και θα πάω κι εγώ πάνω να κοιμηθώ. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας, καληνύχτα σας. Thank you.
ποιος είναι. Τι είναι, ποιο είναι. Πάρα πολύ πονάω, πονάω. Τι έχεις αγαπούλα μου. Η κοιλιά μου δεν είμαι καλά, νομίζω δηλητηρίασε. Μήπως είσαι ματιασμένο. Όχι. Ευάγγελε, σε παρακαλώ, σταμάθα να λες βλακίες και φώναξε ένα γιατρό. Ναι, να πάρω τηλέφωνο και σε ποιον. Όχι, να μην τηλεφωνήσει κανένα, να βγεις έξω, να πας μόνος σου κάτω, να κατέβεις μόνος σου, εσύ. Γιατί. Γιατί, αγάπη μου, αν έχω πάθει δηλητηρίαση από το φαγητό τους, αυτοί δεν πρόκειται να καλέσουν τον γιατρό γιατί φοβούνται το σκάνδαλο, κατάλαβες. Άσε, τα ξέρω εγώ αυτά τα παραλιακά, τα ξενοδοχεία, τα ξέρω πολύ καλά. Πόσο δίκιο έχεις, πάω κάτω στη ρεσεψιόν. Πονά όμως, σε παρακαλώ λίγο γρήγορα. Θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό. Θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό, να του πω πονάμε. Το στομάχι μας, κοιλιά μας, όλα. Θα του πω, θα μιλήσω εγώ με πόσο. Πονάω, Ευάγγελε, πήγαινε. Πονάει, πονάει, Ευάγγελε, γιατρέ. Πονάει, Ευάγγελε. Καλά, πονάω. Πονάει, γιατρέ. Θα με ακούσει ένα γιατρέ, ένα γιατρό. Γιατρέ, γιατρέ, γιατρέ. Ένα γιατρό, ένα γιατρό γρήγορα. Παρακαλώ, ένα γιατρό της ιατρικής γρήγορα. Τι σημαίνει, κύριε Χροκάν. Τι να συμβαίνει, κύριε, τι σημαίνει, δηλητηρίαση, η γυναίκα μου έπαθε δηλητηρίαση. Δηλητηρίαση από τι. Ναι, κάτι πως δεν ξέρετε, από τα φαγητά σας, από τα φαγητά σας. Φάγαμε, δεν στην πιστεύω από τα φαγητά σας. Από τα φαγητά μας. Μάλιστα, μην θα σας κάνω. Θα σας πάω στο νεό, στην αγρονομία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σας πάω. Να σας το κλείσω το μαγαζί. Τι γίνεται, καλέ, τι φωνές είναι αυτές. Εδώ λέει ο κύριος Χροκάν ότι η κυρία Χροκάν έπαθε δηλητηρίαση. Πώς, δάκο στη γλώσσα τη. Δεν μπορώ να κάνω τηλέφωνο. Α, το έκανα, το έκανα. Ή τι θα έκατσε βάρη ο γάμος. Σκάσε, θα φας ανάποδη. Τζανί, πού ήσουν και δεν σήκωσε τηλέφωνα μέσα. Γρήγορα κατέβα κάτω. Κάτω, τύπου κάτω, κάτω, που είχε εδώ που είμαι εγώ. Πού είμαι εγώ. Ρεσεψιόν. Ρεσεψιόν είμαι εγώ. Κατέβα, έχουμε πρόβλημα. Έτοιμη. Έτοιμη. Εγώ σαν ξέρεις εσείς κάλες. Ναι. Οφείλομαι να πάρω δύναμη. Γιατρέ, κάνε γρήγορα, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ, μην καθυστερείς. Χάρη του κοριτσάκι μου. Ναι, γιατρέ, να πας το καλό, να πας το καλό. Καθίστε να το πάρω. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Μα πού το πάτε. Εσείς που το πάτε, το τηλέφωνο δεν είναι. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Δηλητηριαστές, Τζανί. Να σου πω εσένα, έλα εδώ. Δεν πιστεύω να του βάλατε τα φιλετάκια που είναι πάνω στο ψυγείο. Όχι, παιδί μου, αυτά ήταν τόσο μπλε που όταν του ρίξαμε κρέμα γάλακτο στο πιάτο έγινε σαν την ελληνική σημαία. Ωραία, τα πετάξατε. Είσαι με τα καλά σου, τα σαβούρια σου τάκη. Συμβεί, μου, έλα τσάντι γρήγορα, τι κάνετε γρήγορα. Συμβαίνει, κυρία μου. Κυρία μου, μα κατηγορεί την δηλητηρίαση. Μην μιλάτε όλοι μαζί, σα παρακαλώ. Λοιπόν, αφού η κυρία Μπέτη έπαθε δηλητηρίαση, απαιτούμε να δούμε το χώρο Παρασκευή του δείπνου. Να απαιτούμε να δούμε το δείπνο που παρασκευάζει. Τι πράγμα τσακί. Θα πρότεινα να πάρετε ένα τηλέφωνο και τον κύριο Κούλια. Δεν πρέπει να τον κάνουμε καλέ μου άνθρωπο τον κύριο Κούλια με στη νύχτα. Για να τον κάνουμε. Ας έρθει πρώτο ο γιατρός να γίνει διάγνωση και μετά βλέπουμε. Όχι. Στην κουζίνα θα πάμε τώρα. Πριν κουκουλώσετε τα στοιχεία. Πριν κουκουλώσετε τα στοιχεία, τα βαλίγε. Μπράβο, Τζανί, μπράβο. Ωραία, ωραία λοιπόν. Αφού θέλετε κουζίνα, κουζίνα. Μάρο, οδήγησε τους κυρίους στην κουζίνα. Δεν καταλάβατε. Τι δεν καταλάβατε, τι δεν καταλάβατε. Όλοι θα πάμε. Όλοι θα πάμε. Μέχρι να έρθει ο γιατρός δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν από τα μάτια μου. Δεν θα μου τα κουκουλώσετε εσείς. Δεν θα μας τα κουκουλώσετε εσείς. Αλλιώς κούγια. Διαλέξτε. Κούγια. Διαλέξτε. Ωραία, αφού το θέλετε θα πάμε όλοι μαζί στην κουζίνα. Τι να πω. Δεν έχει τι να πει. Δεν έχει τι να πει. Πού να πάμε. Στην κουζίνα. Τώρα πάμε. Ναι, πάμε. Κουζίνα. Και με θέλει η κοιλιά μου. Ποιος μου κάνει πλάκα, ρε. Είναι πλάκα, έτσι. Τι στα σοβαρά το κάνεις τώρα αυτό. Thank you.
Γιατρέ μου, έλα, σώσε μας. Σώσε μας, γιατρέ μου. Σώσε μας. Έλα, γιατρέ, μες. Μάρο, Μάρο. Τι είναι ρε, τι θες? Μπορώ να σου πω κάτι? Κοντά τα χέρια σου, λέγε. Ελάτε γιατρέ μου από εδώ, ελάτε γρήγορα. Εδώ, πώς είσαι αγάπη μου, πώς είσαι γλυκιά μου. Αχ, γιατρέ μου, πονάμε, αχ. Πολύ. Αγάπη μου, σε παρακαλώ. Τι δεν μπορείς να μου φέρεις λίγο νερό? Αμέσως, αγάπη. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ πονάτε? Αχ, ναι, ναι, το κουτί ήταν άδειο. Μπορείστε? Αχ, όχι, πονάω, λέω, πονάω πολύ. Εδώ? Αχ, το κουτί ήταν άδειο, λέω. Μα τι λέτε? Ότι πονάω, λέω, πονάω και εδώ και εκεί και παντού, αυτό λέω. Έλα, αγάπη μου, πάρ' το λέξου. Γεια σου. Κύριε Κρογκάν, μπορώ να σας πω λίγο? Τι είναι, παιδάκι μου, τώρα έχουμε δουλειά, έχουμε αστράνος, τι πονάμε. Μα είναι επίγον. Έλα, αγάπη μου, πήγαινε, πήγαινε, που σου λέει η κοπέλα, άντε, να αφήσουμε και τον γιατρό να με εξετάσει με την ησυχία του. Αφού το λες εσύ, αγάπη μου, να πάω. Αλλιώς δεν έχομουν, α. Πονάμε. Πάμε, γρήγορα, γρήγορα. Αχ, καλά, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω τόση ώρα. Το κουτί ήταν άδειο. Σας ακούω. Λοιπόν, θέλουμε να σας πούμε κάτι. Ο Τάκης δηλαδή. Πες τα εσύ, εγώ δεν μπορώ. Μπόρα και Κασίδα. Λοιπόν, ακούστε κύριε Κροκάν, πώς να σας το πω τώρα, δεν έχει και να κάτσετε. Έχω δύο νέα. Ένα κακό. Και ένα καλό. Παρακάτω. Όχι, ένα κακό και ένα χειρότερο. Από ποιο θέλετε να αρχίσω? Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, γιατί εξαντλείτε η υπομονή μου. Ωραία. Κλέψαν το περιδέρεο. Τι? Δηλαδή ένα το έκλεψε, για την ακρίβεια μία. Τι μοιάσατε? Σχεδόν, μια ανάσα είμαι. Αυτό που θέλει να σας πει το παιδί, κύριε Κροκάν, είναι ότι το περιδέρεο το έκλεψε η γυναίκα σας. Μη μου πέσετε τώρα! Μη μου πέσετε τώρα κι έχω και τη μέση μου! Εντάξει, αναλόγως μια χαρά το πήρε. Καλά, τι με κοιτάτε έτσι σαν χάνει? Χάθηκε το περιδέρεο σας, λέω, τι θα κάνουμε? Προς το παρόν, λέω, να σας κάνουμε μια ηρεμιστική ένεση να ησυχάσετε. Τι ηρεμιστική ένεση, Χριστιανέ μου, τζαρέ, τι λέει αυτός? Έλα, ησύχασε. Άσε τον γιατρό, ξέρει τη δουλειά του. Καλά, δεν δουλεύεις κι εσύ, μωρέ, ποιο γιατρό, μωρέ, ποιο γιατρό? Εμένα εννοεί. Δεν μπορεί, ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι και θα ξυπνήσω. Πείτε μου λοιπόν, πώς έγινε? Εγώ ήμουνα στην τουαλέτα. Έφαγα κάτι φιλετάκια και με πήγε κόψιμο. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτές οι λεπτομέρειες, το ψητό. Ακούω λοιπόν ένα θόρυβο, μπαίνω μέσα και τη βλέπω μπροστά μου με μια μαύρη κουκούλα. Κουκούλα! Μου φόρησε κουκούλα, πώς την αναγνώρισες? Από το μπούστο και το άρωμα. Μην τον βλέπετε έτσι, Ζαβόσα, κάτι τέτοια κόβει το μάτι. Με σημαδεύει που λέτε με το όπλο. Είχε όπλο? Τι λέμε ρε παιδιά τόση ώρα, τι λέμε? Γιατί τι έκανες? Λιποθύμησε. Μπα, λιποθύμησε, γιατί λιποθύμησε? Μπορεί να είμαι υποτασικός. Η ιατρική το λέει και χέστης. Δεν μιλάς παιδί, πες μου τι συμβαίνει, τι? Γιατρέ μου, τι έχουμε λοιπόν? Νομίζω ότι η περίπτωση της κυρίας δεν ανήκει στη δική μου αρμοδιότητα. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει ψυχωτικό σύνδρομο. Ευαγγέλε, πες τους, μου λένε τρελή. Άντε καλέ που θα τη βγάλετε τρελή τη γυναίκα. Σας ευχαριστώ, Δεσποινής μου. Μια κοινή κλέφτρα είναι που κερατώνει τον άντρα της. Τι. Ευαγγέλε, μην την πιστεύεις. Έχουν κάνει σκηφορές βάρος μου. Ναι. Τότε για πες μας, τι έκανε στο δωμάτιο του σοφέρ? Και τι έκανε ο σοφέρ στο δικό σου δωμάτιο? Και γιατί ήταν το κρεβάτι σου ξέστρωτο? Μίλα, μωρή, αν είσαι άντρας. Δεν είμαι. Καλά. Μίλα εσύ τότε. Τσάνι, έστελες τίποτα? Δεν ξέρω τι να πω, ντρέπομαι. Καλά κάνεις. Τσάνι, εσύ με την Πέτσι. Συγγνώμη, κύριε Ευάγγελε. Συγγνώμη, καλέ, αγάπη μου, με πιστέψεις λέξη. Εμένα μάλλον δεν με χρειάζεστε. Καληνύχτα. Στα τσακίδια. Καληνύχτα, γιατρέ μου. Μην το μιλάς, καλέ, δεν είναι γιατρός. Μην τηρείς εσύ, επιβαρύνεις τη θέση σου, θα φας καμιά ανάποδη. Ευάγγελε, πες της. Και όχι μόνο τον γεράτονε αυτόν τον άγιο άνθρωπο, αλλά κλέψανε μαζί και το κολλιέ. Κλάπε και το κολλιέ. Ναι, δεν το ξέρεις. Αγάπη μου, Ευάγγελε, αυτός τα έκανε όλα, αυτός. Εγώ δεν ξέρω τι πω. Κύριε Ευάγγελε, σας ορκίζομαι, δεν έχω ιδέα για το κολλιέ. Ναι, το παραδέχομαι, είχα σχέση με τη γυναίκα σας, αλλά όχι και να σας κλέψω. Εγώ το τιμά το ψωμί που έχω φάει από εσάς. Τι τιμάς, ρε αλήτη. Μπέτη. Αγάπη μου. Ο Τζανής λέει ότι εσύ έκλειψες το κολλιέ. Δεν κλέψω εγώ, αγάπη μου, δεν με βλέπεις εμένα. Εγώ δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Τρέμω εγώ τώρα, τρέμω. Κρυώνεις? Πολύ. Να σου φέρω μια κουβέρτα. Ναι. Πέρατε κουβέρτες, πέρατε. Στην τουλάπα. Να σας πω, δεν πιστεύω να σας τούμπα, ρε. Όχι, δεν πρέπει να μου πέρασε, αγάπη μου, μου πέρασε. Κάνει πολύ ζέστη τώρα. Να ανοίξω το air condition. Αγάπη μου, σε παρακαλώ. Αχ. Αγάπη μου, να σου εξηγήσω. Τζανί!
Μάλιστα, κύριε Βάγκελε. Μήπως έχεις πρόχειρο το τηλέφωνο του Κουριά? Σόκο έχει προκαλέσει η είδηση ότι γνωστός και πάντοτος αντικέρ της Αθήνας έπεσε θύμα ληστείας από την ίδια του τη γυναίκα. Η Μπέτη Δαλάκουρα Κροκάν, που μόλις χθες παντρεύτηκε τον πασίγνωστο αντικέρ Ευάγγελο Κροκάν, φαίνεται αναμεμειγμένη στην κλοπή ενός πανάκριου περιδέραιου που η αξία του ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο γνωστός αντικέρ είναι ακόμα σοκαρισμένος, ενώ η σύζυγός του οδηγήθηκε στην ασφάλεια Αθηνών, όπου και κρατείται. Την υπόθεση ανέλαβε ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας. Πάρτε τα κουρέλες, όταν μίλαγε η Μάρο. Αχ, έχει φοβηθεί το μάτι μου, μωρή. Σας παρακαλώ, παιδιά, κλείστε τα. Δεν αντέχω, τα ακούω άλλο, δεν αντέχω. Κύριε Ευάγγελε, μπορώ να σας λέω έτσι? Τώρα έτσι που έγινε και λάκι να μου πεις το ίδιο μου κάνει. Τι έγινε, βρέθηκε το περιδέραιο? Δυστυχώς δεν βρέθηκε. Το αρνείται αυτή, το αρνείται. Και λέει ότι είναι συνενοχώς της ο Τζανής. Πήρε μεν το κουτί, λέει, αλλά το άνοιξε και είδε ότι δεν ήταν στο κολλιέ, έλειπε το κολλιέ. Τι στα κομμάτια το έκανε, το κατάπιε. Να σου πω, αγόρι μου, το τελευταίο που με απασχολεί είναι το κολλιέ. Εμένα έχει καταστραφεί η ζωή μου. Κύριε Βάγκελε, να σας πω λίγο. Που να σου πει ο παπάς τα αυτή και ο διάκος το κεφάλι. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Βρε, δεν θέλουμε αγάπη μου, πήραμε, μπα. Αφήστε να, τι έχει να μου πει, τι θα μου πει. Πάμε έξω, έλα. Μοσχός, καμιά ένα από θα σου πω εγώ, αισυχτήρι. Αν χρειαστείτε κάτι, φωνάξτε, εδώ γύρω θα είμαι. Ότι ήταν να πάω στο πατήρα μου κανένα, θα δω τι έχει να μου πει. Κύριο Κροκάν, παρακαλώ. Από την αστυνομία είστε? Όχι, από την ασφαλιστική. Χρειάζομαι κάποιες υπογραφές για την αποζημίωση του. Τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ε. Ακριβώς. Και όλα αυτά είναι για τον κύριο Κροκάν. Μαζέψου, μωρή. Τώρα σημαίνει. Πες της, τα τώρα. Μα έτσι. Συνέχεια. Φυσικά. Και ύστερα σου λένε ότι το χρήμα δεν φέρνει ευτυχία. 5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει και τον είδατε πως είναι. Σκέτο κουρέλι. Σκέτο. Σκάσε, μωρό μου, μας βλέπουνε. Μη μας πάρουνε χαμπάρι τώρα στο τέλος. Όχι, να σκάσω από τα γέλια, δεν μπορώ. Έτσι μπορείς να σε φιλήσω μες στον κόσμο. Κάτσε καλά, μωρό μου, μετά τα φιλιά. Στο κρεβάτι μας. Έλα, μας πάρει χαμπάρι κανείς. Ότι είπε. Ας μην με καψουρευότανε να μην έχανε τον έλεγχο. Αμα άλλο σας αβούσες ο κυρουτάς. Λες και δεν είχαμε διαλέξει. Σου καλάρεσες ο κυρουτάς, α? Μπάνικο τεκνό. Αλλά δεν βαριέσαι, έχει φτάσει το γρέζι στο μυαλό του διάστημα. Θες να με κάνεις να ζηλέψω? Γιατί εσύ πες με κάνεις και ζήλευε? Ποιος ζήλευες, μωράκι μου? Την Μπέτη. Α, η Μπέτη δεν πιάνεται, με την Μπέτη ήταν δουλειά. Άλλωστε σαν να παντρεύτηκε. Ναι, αλλά εσύ έκανες κρεβάτι μαζί της. Δεν λες? Σ' άρεσε? Ποια αυτή, έχεις τρελαθεί? Για ποιο με πέρασες? Δύο φορές όμως που σας άκουσα είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Προσποιόμουν, αγάπη μου. Προσποιόσουν, δεν μια μπάτσα σου πω εγώ. Τι νομίζεις, μόνο οι μοντέλες υποκρίνουν τον εργασμό? Ό,τι το έκανα για μας. Για να μπορέσουμε να είμαστε μαζί για πάντα. Τι ωραίο, πετύχαμε όμως, Διάνα. Άμα έχεις καλό σχέδιο, όλα γίνονται. Κανείς δεν σκέφτηκε το απλούστερο. Ότι μόλις πήγα στο δωμάτιο φύλαξης, θα μπορούσα εγώ να μην είχα βάλει το κολλιέ στη θήκη. Και έτσι όλα θα ήταν εύκολα. Πετάμε για Βαρκελόνη. Αύριο. Δεν φαντάζομαι, αδερφό σου, να μας τσορνέψει το κολλιέ και να τρέχουμε. Είσαι τρελός. Μόλις μου στείλες SMS. Το κολλιεδάκι είναι ήδη σε ελβετική θερίδα. Παλαγιά. Μαζέψου, έρχεται η τρελή. Παιδάκι μου, τι είχαμε να πούμε, το είπαμε. Μάλιστα, πράγματα σου και πήγαινε. Και πήγαινε να πας και την αποζημίωσή σου. Έλα, πήγαινε τώρα. Μάτι, τζους. Μάλιστα, κύριε Βάγκελε. Έλα, πήγαινε τώρα. Πήγαινε. Κύριε Ευάγγελε. Ορίστε, Δεσποινής. Έχει έρθει ένας τύπος από την ασφαλιστική εταιρεία και σας στέλνει για κάτι υπογραφές, λέει. Ορίστε, Δεσποινής.